Δεν έχουμε ήχο από τον κύριο Γεροντιάφα να ανοίξει, όμως είναι Μ' mute. ακούτε, μ' ακούτε. Τώρα, τώρα ακούγεστε, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορούσα να σας παρακολουθήσω συστηματικά, καθώς ήμουν ταυτόχρονα και σε άλλα δύο μήνυμα. Κοιτάξτε, κάθε θαύμα τρεις ημέρες στο μεγάλο τέσσερις, λέει ο λαός. Και όταν περιμένεις στην πραγματικότητα τι έχει κάνει όλη η Δύση σήμερα στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Ένα σύστημα ακορντεών, περιμένοντας τον Κοντό, το θεατρικό έργο. Ανοίγουν και κλείνουν την κοινωνία με βάση τις περιορισμένες δυνατότητες των νοσοκομείων που περιέγραψαν οι συνάδελφοι, θεωρώντας ότι το εμβόλιο θα έρθει και θα λύσει το πρόβλημα. Αυτό που ξέρουμε σήμερα είναι δύο πράγματα. Και δεν ξέρουμε από αυτά που έχουν ανακοινωθεί ή έχουν δημοσιευτεί. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε σιγή σε αυτό το επίπεδο. Και εδώ να σημειώσω το εξής. Ότι συνήθως γνωρίζουμε από όσους κάνουμε έρευνα κλινική ή βασική, όταν υπάρχει ένα καινούριο φάρμακο, την ημέρα που κατατίθεται το ντοσιέ και γίνεται την ίδια μέρα ένα μεγάλο συνέδριο που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης, δημοσιεύεται και η κλινική μελέτη σε ένα μεγάλο περιοδικό επίπεδο, New England Journal of Medicine κτλ. Για τα εμβόλια δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα, έτσι ώστε να πέσει, να τεθούν τα δεδομένα στη βάσανο της κριτικής των άλλων επιστημόνων. Γιατί αυτός είναι η βασική μεθοδολογία για να καταλάβουμε και να απαντήσουμε τα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Πέτρος. Έχουμε όμως τις δηλώσεις δύο στελεχών, και της Pfizer του κύριου Μπουρλά και του συνιδιοκτήτη της Moderna, οι οποίοι είπαν το εξής. Ότι το εμβόλιο θα είναι δεν ξέρουμε πολλά για το πόσο θα κρατήσει η ανοσία, δεν ξέρουμε 3-4 θέματα τα οποία αφορούν την κλινική τους χρήση, και είπαμε ότι θα είναι ένα εργαλείο για να ελέγξουμε την επιδημία. Κανένας από αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν ότι ήταν πάρα πολύ τιμή στις δηλώσεις. Περιγραφές τους, ναι. Δεν μίλησε για το εμβόλιο πανάκιο που θα λύσει το πρόβλημα της επιδημίας. Και αυτό να το πάρουμε υπόψη μας. Που σημαίνει δηλαδή ότι όποιος βγαίνει, το δεύτερο δεδομένο πρέπει να έχουμε υπόψη μας, και καλό είναι να το έχει ο κύριος Τσίπρας στο ρόλο της θεσμικής του λειτουργίας, είναι ότι προχθές ο πρόεδρος ο Υπουργός Υγείας της Γαλλίας έκανε μια σαφέστατη δήλωση λέγοντας ότι το εμβόλιο δεν πρόκειται να αλλάξει ριζικά την πορεία της πανδημίας. Με άλλα λόγια, για να μιλήσουμε και λίγο επί του πρακτέου, όποιος διαμορφώνει μια πολιτική γραμμή σήμερα διαχείρισης της επιδημίας, η οποία στηρίζεται στο εμβόλιο, στην ουσία ετοιμάζεται να κάνει ένα μεγάλο επικοινωνιακό τρί, περιμένοντας το καλμάρισμα, να το πούμε έτσι, του κύματος, το οποίο αντικειμενικά θα έρθει λόγω του lockdown, έτσι ώστε να του δώσει μεγαλύτερη ευκαιρία να κάνει πολιτικές μανούβρες όταν θα χρειαστεί. Αυτό είναι. Και θα σας πω ακόμη ένα τρίτο σημείο, ότι αυτή την αντίληψη την έχουν και οι ειδικοί στην Ελλάδα. Δεν άκουσα, κύριε Ελληνό, από άλλες δηλώσεις το ξέρω ότι εγώ τις προάλλες βρέθηκα σε ένα παράθυρο σε μια εκπομπή στον κύριο Χασαμπόπουλο με την κυρία Γιαμαρέλου, όπου λέγαμε το ίδιο πράγμα. Ότι το εμβόλιο είναι ένα εργαλείο, το οποίο θα το βάλουμε μαζί με μια ενίσχυση της πολιτικής, την πρωτοβάθμια περίθαλψη εστιασμένη στο COVID, έτσι ώστε οι ασθενείς που παθαίνουν COVID να αντιμετωπίζονται γρήγορα, για να μπορούμε να εντοπίζουμε τους ασθενείς που θα έχουν κίνδυνο να πάθουν βαρύ COVID, με όποια μέσα και εργαλεία έχουμε, για να ανακόψουμε την πορεία προς τα νοσοκομεία και να ελαττωθεί. Και το τρίτο εργαλείο είναι αυτό που είπε ο κ. Μπένος, δηλαδή η επιδημιολογική επιτήρηση, σωστή, φτιαγμένη, αυστηρή, με επιδημιολόγους που να ξέρουν τη δουλειά τους, και εδώ θα κάνουν αυτοκριτική μου στον κ. Μπένο, γιατί τις προάλλες βρεθήκαμε μαζί σε ένα άλλο meeting όπου έλεγα κάτι ότι δεν πρέπει να μπουν οι γιατροί στην ιστορία, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμη οι επιδημιολόγοι δεν πήγαν. Να μπουν λοιπόν σοβαρά οι επιδημιολόγοι σε αυτή τη διαδικασία και να κάνουν τα στοχευμένα τεστ, έχοντας σαν backup την αποστασιοποίηση, δηλαδή ή τα στοχευμένα lockdown, όπου χρειάζεται να γίνει ένα φρενάρισμα της εξέλιξης του πληθυσμού. Αυτό πια είναι μια συνολική γραμμή η οποία υπάρχει στην Ευρώπη. Εμείς δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα Le Monde NATO, που το περιγράφουμε σαν, και σαν ακροστοιχείο. Αν λοιπόν στην Ελλάδα η κυβέρνηση θα βγει να κάνει μια πολιτική κεντρική με βάση το εμβόλιο, θα είναι μια πολιτική αποπροσανατολιστική για τους λόγους που είπε ο κ. Μπένος και πολιτικά ύποπτη. Αυτό είναι ένα σημείο. Εγώ θα ήθελα, αν μου δώσετε δύο λεπτά, να κάνω κάτι το οποίο με πονάει, να σας πω δύο πράγματα. Το ερώτημα που έθεσε ο κ. Τσίπρας από την αρχή, εάν μπορούσαμε να αποφύγουμε την κατάσταση.
Όταν εγώ κινητοποιήθηκα στην υπόθεση της επιδημίας, καταρχήν είναι κατά λάθος, γιατί βγήκε, εγώ είμαι αιματολόγος, δεν έχω καμία σχέση και μάλιστα ειδικό πρόβος, καμία σχέση ούτε με τις λοιμώξεις ούτε με τις επιδημιολογίες. Αλλά έτυχε να προκαλεί αυτός ο ιός στον γόσο. Οπότε αντικειμενικά βρεθήκαμε μέσα στον πυρήνα της παθολογίας της νόσου, λόγω του ότι μπροστά μου, εδώ που κάθομαι σήμερα, στις 28 Φλεβάρι, ήταν έναν άνθρωπο ο οποίος πάθει νοσοκομείο και έχει COVID. Και είπαμε ότι κάτι πάει καλά, κάτι μας αφορά. Το πρώτο πράγμα που καταλάβαμε ήταν ότι έπρεπε να φτιάξουμε ένα τεστ, ένα εργαλείο για να σταματήσουμε την πορεία προς το νοσοκομείο και τις μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί αυτό θα δημιουργήσει τεράστια έκρηξη και σε φέρει σε δύσκολη θέση τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ανθρώπους οι οποίοι θα φτάσουν να νοσηλεύονται με ένα νόσημα το οποίο δεν ξέραμε τότε τι είναι και πώς να το αντιμετωπίσουν. Έχοντας τους συναδέλφους και τους δικούς μου ανθρώπους οι οποίοι είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αμέσως μπήκαμε σε αυτή τη λογική. Να σταματήσουμε την πορεία και μάλιστα το είχα πει στον κύριο Σαχίνη σε μια συνέντευξη, ότι το να ζητάμε να φτιάχνουμε περισσότερες μεθ είναι σαν να βλέπουμε τα τάγκ που έρχονται και μπροστά μας στείλουμε πεζικό. Το ξέρουμε ότι το πεζικό θα καταστραφεί, αλλά προσπαθούμε να ελαττώσουμε την πορεία προς την επέλαση των τάξη. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο που να πάει πίσω από τις γραμμές των τάξη. Αυτό είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δυστυχώς στην Ευρώπη δεν την έχουν κάνει την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Όχι γενικά. Την πρωτοβάθμια περίθαλψη με την έννοια για την αντιμετώπιση των αρρώστων με COVID. Το δεύτερο πράγμα που αντέδρασα ήταν συναισθηματικά. Ήταν ότι, κοίταξε, αν εμεί τη μάπα το τρώμα αυτό τώρα, θα σα μιλήσω πολύ απλά, φαντάζομαι τι έχει να γίνει στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα είναι δικοί μα άνθρωποι και πρέπει γρήγορα ό,τι βγάζουμε από εδώ να το μεταφέρουμε στην Ελλάδα και καθώ είναι ένα μέρο το οποίο έχουμε πάρει αφορά και με μια μεθοδολογία την οποία ξέρουμε, είναι η δρόμο και θα μιλήσουμε με το Δημόπουλο για να κάνουμε κατευθυντήριε οδηγίε γρήγορα. Θα μιλήσουμε με του ανθρώπου που γνωρίζουμε στην αντιμετώπιση των νοσοκομιακών για να κινηθούμε γρήγορα. Θα κωδικοποιήσουμε τη γνώση γρήγορα για να προετοιμαστούν οι γιατροί. Σας θυμίζω, σας ενημερώνω δηλαδή, ότι στις 9 Ιουνίου, με το που τελείωσε το πρώτο επιδημικό κύμα, είχαμε κάνει ένα συνέδριο διαδικτυακό για το COVID, στο οποίο επίτηδες ήταν επιλογή να συμμετέχουν πολλοί Έλληνες, συμμετείχαν από την Κίνα μέχρι την Αμερική, με 5.000 κόσμο που το παρουσίασε, διεθνές συνέδριο. Έτσι ώστε να κωδικοποιηθεί αυτή η γνώση και να περάσει και να χρησιμοποιηθεί από τις αρχές δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Για να ενημερωθούν και να επιμορφωθούν οι γιατροί. Αυτό που είπε ο κ. Μπέννα. Αν είδατε εσείς επιμόρφωση μία φορά, εγώ ξέρω ότι δεν είναι καθόλου. Εγώ ξέρω από τους γιατρούς, πια τους φίλους μου στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, ότι το μόνο πράγμα που έγινε στην ενημέρωση των γιατρών είναι να τους δώσουν καμιά μάσκα από το Σεπτέμβριο και μετά. Άρα λοιπόν. Το γνώριζαν, όπως επίσης γνώριζε το Υπουργείο Υγείας, ποια είναι τα μέτρα που μπορούν να πάρουν και πρέπει να πάρουν, προκειμένου να οργανωθεί εσωτερικά το σύστημα, η σχέση του δημόσιου νοσοκομείου με τον ιδιωτικό τομέα, με το στρατό. Γιατί τα κάναν στην Γαλλία ήδη. Και το Υπουργείο Ελλάδας, το ξέρετε καλύτερα από μένα, βρίσκεται ακόμα σε μια συνεργασία, όχι δεν ξέρω αν είναι εποχή ή οτιδήποτε άλλο, με τα διαδίστοιχα Υπουργεία Υγείας της Γαλλίας, της Ισπανίας ή της Ιταλίας. Δεν σηκώσαν ένα τηλέφωνο. Το ότι βρεθήκαμε την τελευταία στιγμή να έρχεται το κύμα στην Ελλάδα και να συζητάμε με ποιους όμως θα μπει ο ιδιωτικός τομέας, όταν ο ίδιος ο ιδιωτικός τομέας ζητούσε ότι να κάνουν πρωτοβάθμια ιατρία, να βλέπουν άλλες ασθενείς. Δεν ξέρω για τα εσωτερικά πώς θα κάνουν τις κλινικές, αλλά ζητούσαν να βλέπουν ασθενείς. Και η απάντηση από το Υπουργείο με έναν ιδεολειπτικό τρόπο είναι όχι. Όταν λοιπόν φτάνει στην τελευταία στιγμή να επιτάσσεις με τους όρους ή να νοικιάζεις με τους όρους που περιγράφηκαν πριν και δεν το κάνεις αυτό τον Ιούνιο. Υπάρχει πολιτική ευθύνη. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα ήταν δεδομένα, ήταν γνωστά. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό το πλαίσιο με το οποίο πρέπει να κινηθούμε. Και το ερώτημά μας τώρα είναι τι κάνουμε από εδώ και μπρος. Ξανά πρέπει να μπούμε στην διαδικασία να μην ξαναζήσει η Ελλάδα αυτό που ζει σήμερα. Γιατί δυστυχώς θα το ξαναζήσει. Και το κύμα θα φύγει και τα εμβόλια θα συνεχίσουν να έρχονται και η οικονομία θα οδηγηθεί προς μια έτσι αποστέγνωση καταστροφή. Γιατί υπάρχει κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα, ξέρετε καλύτερα από μένα. Άρα πρέπει να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να δουλέψουμε στον πληθυσμό, να όχι μόνο να κάνουμε κοινηλατήσεις και να βρούμε τα κρούσματα, αλλά να θεραπεύουμε σωστά τους αρρώστους στο σπίτι. Θα σας δώσω δύο νούμερα. Ένα είναι το εξής. Από το πρώτο κύμα στη Γερμανία, το 16% των θανάτων με COVID, με τους αυστηρούς τρόπους που τα ορίζαν οι Γερμανοί, σε νεκροτομικές μελέτες,
συμβαίνουν στο σπίτι, στο σπίτι. Το άλλο 16% σε μέρη εξωνοσοκομιακής νοσηλείας και ένα περίπου 20% των θανάτων που γίνονται στο νοσοκομείο συμβαίνουν γιατί οι άνθρωποι έρχονται αργά στο νοσοκομείο γιατί δεν έχουν παρακολούθηση στο σπίτι ή όταν ήταν στο πρώτο επιδημικό κύμα στην Γαλλία και στη Γαλλία, στην Γερμανία, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν. Που σημαίνει δηλαδή ότι αν δεν δώσεις βάση σήμερα στο να αντιμετωπίσεις τους ασθενείς στο σπίτι, τότε θα χάσεις πολλούς ασθενείς και θα γεμίσεις, θα σε κατέψει το σύστημα υγείας αυτό το δύσκολο οργανωμένο που είναι σήμερα. Ένα νούμερο αυτό. Το δεύτερο νούμερο είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν να πάθουν βαρύ COVID είναι τα λαϊκά εργατικά στρώματα. Κατά κύριο λόγο. Είναι τα λαϊκά εργατικά στρώματα που ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα και ζουν κυρίως στις περιοχές των αστικών κέντρων τα οποία έχουν μόλις βιομηχανικού τύπου μόλις. Εδώ είναι το καθήκον μας σαν αριστεράτο. Γιατί τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στις καλές συνοικίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα τους εξυπηρετήσουν με τον Α ή τον τρόπο οι ιδιωτικές κλινικές ή οι ιδιώτες γιατροί. Τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εργάτες ή είναι πρόσφυγες ή είναι εποχιακοί εργαζόμενοι, αυτούς δεν θα τους εξυπηρετήσει κανένας, μα κανένας, εκτός από ένα δημόσιο νοσοκομείο ή μια δομή κοινωνικών ιατρίων ή πρωτοβάθμιας, όποια είναι αυτή το φροντίδα νοσηλείας. Εκεί είναι που εμείς θα πρέπει ως αριστερά να δώσουμε το παράδειγμα για να ξαναστήσουμε τις σχέσεις μας με τον εργαζόμενο κόσμο. Και αυτό είναι ανεξάρτητο από το τι πολιτική γραμμή μπορεί να έχει κάποιος στο κοινοβούλιο ή στην κυβέρνηση κτλ. Και το τρίτο που πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε ξανά ένα σύστημα, τώρα όμως, όχι αργότερα, το οποίο θα έχει, ας το πούμε έτσι, όρους κοινωνικού συμβουλίου. Εγώ τον τελευταίο καιρό έχω γίνει εντελώς σοσιαλδημοκράτης, βλέποντας την κατάσταση που ζούμε στο Παρίσι. Δεν ήθελα να τη ζήσουμε στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν γινόταν. Είναι να βρεθούμε, να μπορέσουμε να οργανωθούμε τώρα στη βάση του COVID και να πούμε, κινητοποιούμε ιδιώτες γιατρούς, δημόσιους γιατρούς, στη λογική του backup, έτσι όπως το είπε ο κύριος Μπένος πριν. Γρήγορα να βρίσκουμε τους ανθρώπους που έχουν κίνδυνο βαρύ COVID και σε κάθε έναν από αυτές τις κατηγορίες που είναι σε υψηλό κίνδυνο να εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες οδηγίες που βγάζουν οι ελληνικές επιστημονικές εταιρείες. Αυτές που είναι. Μετά θα δούμε τι θα κάνουμε τα φάρμακα. Αν θα είναι τα μονοκλονικά αντισώματα, αν θα είναι τα αντιεπικτικά, αν θα είναι οτιδήποτε ξέρω εγώ άλλο έρθει στο μέλλον. Να ξέρουμε επίσης ότι οι Αμερικάνοι σχεδιάζουν σε αυτή τη βάση. Έχουν μπροστά τους σχεδιασμό διετίας, τριετία για την πανδημία. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε πολιτικά παιχνίδια, μάλλον όχι, να μπούμε στην παγίδα του πολιτικού παιχνιδιού που θέλει να στήσει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση. Αν πάμε σε εκλογές, γιατί υπάρχουν και αυτά τα δεδομένα, να θυμηθούμε την καταστροφή που προκάλεσαν οι εκλογές στην Γαλλία, όταν ο Μακρόν τις έκανε στην αρχή της επιδημίας, τις δημοτικές εκλογές που ήταν προγραμματισμένες. Αυτά είναι ευθύνες μιας συντεταγμένης πολιτείας απέναντι στο Σύνταγμα και απέναντι στην υγεία του λαού. Και πρέπει να τα έχουμε αυτά υπόψη μας. Και θα σταματήσω εδώ για να μην σας κουράσω άλλο. Εντάξει, ευχαριστούμε.